Θα πω ότι όλα τα θέματα που ήταν να συζητηθούν σήμερα και μερικά εκτός ημερησίας διατάξεως εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή, τα πάρα πολλά ομόφωνα και μερικά από τα υπόλοιπα με λευκές ψήφους, κυρίως της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, κυρίως. Σημαντικότερα από όλα θεωρώ το θέμα το οποίο είχε να κάνει με την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του διοικητηρίου της Καλαμάτας. Μιλάμε για ένα κτίριο εμβληματικό για την Καλαμάτα, εκεί που στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Ένα κτίριο το οποίο η ηλικία του είναι σχεδόν 50 ετών, με προβλήματα και προφανώς ενεργοφόρο. Υποβάλλουμε μία πρόταση. Σε προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή είχαμε εγκρίνει και την μελέτη που έγινε δωρεά από την εταιρεία ΤΕΜΕΣ, την εταιρεία Κωνσταντακόπουλου, την οποία ευχαριστήσαμε και ευχαριστούμε και δημοσίως. Και προχωράμε για ένα έργο με προϋπολογισμό πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για να εξυγχρονιστεί το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Εξίσου σημαντική, με πολύ μικρότερο προϋπολογισμό, θεωρώ και την απόφαση για την ανάθεση της μελέτης επικαιροποίησης της σκοπιμότητας της δημιουργίας ενός επιχειρηματικού πάρκου στη Μεγαλόπολη. Τονίζω με κάθε τρόπο ότι στηρίζουμε τη Μεγαλόπολη στην μετάβαση, στη μεταλιγνητική εποχή. Άλλωστε και ο Περιφερειάρχης και όλοι έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι άποψή μας, εδραία άποψή μας, είναι ότι η Μεγαλόπολη πρέπει να στηριχθεί για τη μετάβαση στη μεταλλαγνητική περίοδο και βεβαίως τα όποια κίνητρα δοθούν διακριτά και με πολύ σημαντική ενίσχυση πρέπει να είναι υπέρ της Μεγαλόπολης για να μπορέσουμε να εγκατασταθούν εκεί οι επενδύσεις και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Πρώτο και σημαντικό βήμα είναι να γίνει το επιχειρηματικό πάρκο για το οποίο προχωράμε τις διαδικασίες με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Και βεβαίως είναι διαδικασίες που θα μπορούσαν να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί θυμίζω ότι η πρώτη μελέτη είχε γίνει το 2012 για έναν χώρο που μάλλον κρίνεται ανεπαρκής τώρα. Αλλά πάντως από το 2012 μέχρι τώρα είναι 9 χρόνια που θα μπορούσε το επιχειρηματικό πάρκο να είναι και αδειοδοτημένο, αν όχι και κατασκευασμένο. Παρ' όλα αυτά προχωράμε. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και εκτιμώ ότι σύντομα θα μπορούμε να μιλάμε και για διαδικασίες αδειοδότησης του επιχειρηματικού πάρκου. Τα υπόλοιπα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής είχαν να κάνουν κυρίως με εγκρίσεις έργων, είτε για νέα έργα, είτε για έργα που έχουν δημοπρατηθεί. Σημαντικό είναι στην Αρκαδία το έργο του δρόμου για την πρόσβαση στην Ιερά Μονή Καλαμίου, όπως και έργα στο Δήμο της Τρίπολης, δηλαδή στην Βλαχέρνα, τη Χωτούσα και τη Λίμνη. Ένα δρόμο που όσοι τον έχουν περάσει ξέρουν ότι είναι ένας δρόμος σχεδόν βομβαρδισμένος. Όπως επίσης και στην Κινουρία, βόρεια και νότια. Και βεβαίως επαναδημοπρατούμε ένα έργο για ένα γήπεδο τένις στο Δήμο της Νότιας Κινουρίας, που είναι αίτημα του Δήμου Νότιας Κινουρίας, που έχει καθυστερήσει. Αλλά πάντως μπήκε σε σειρά προκειμένου να γίνει. Τονίζω για άλλη μια φορά ότι η Οικονομική Επιτροπή δρομολογεί εμβληματικά έργα όπως είναι το διοικητήριο της Καλαμάτας, αλλά και έργα καθημερινότητας και έργα που κινούν την οικονομία της περιφέρειας Πελοποννήσου σε μια περίοδο που έχουμε ανάγκη να κινήσουμε την οικονομία μας και να αποκαταστήσουμε υποδομές που είναι απαραίτητες τόσο γενικά όσο και εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου που περιμένουμε, το λέω άλλη μια φορά, τουρίστες Έλληνες και ξένους και που προφανώς το ελάχιστο που πρέπει να τους προσφέρουμε είναι ασφαλείς υποδομές για να μπορούν να επισκεφθούν όλη την Πελοπόννησο. Κύριε Λαμπρόπουλο, είδαμε ότι μεταξύ περιοδιών που πραγματοποίησατε στη Κορτινία κάνατε και μία αυτοψία στο έργο που θεωρητικά φτάνει στο τέλος του, Τρυπόταμα Παραλογγή. Εκεί έχουν γραφτεί στην εφημερίδα Κορτινία ότι υπήρξαν κάποια ζητήματα τεχνικά. Τι διαπιστώσατε και τι πρέπει να γίνει? Ναι, πήγα για δεύτερη φορά στο συγκεκριμένο έργο. Πράγματι είναι ένα έργο με προβλήματα, ένα έργο που έχει απορροφήσει πάρα πολλά χρήματα. Πήγαμε και με τις τεχνικές υπηρεσίες και βεβαίως και με την εργοληπτική εταιρεία και με τον Δήμαρχο της Κορτινίας. Στόχος είναι μέσα στις επόμενες 10 ημέρες να έχουμε πρόταση για την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων. Είναι πάρα πολύ πιθανό, ελπίζω να μην διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, το έργο να έχει δημοπρατηθεί χωρίς τα προαπαιτούμενα έργα που θα απομάκρυναν τα νερά του βουνού τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι έτσι, για να μπορούμε να μιλάμε για εύκολα αντιμετωπίσιμα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, το νόημα της επίσκεψης ήταν να δούμε επιτόπου το πρόβλημα και με τους τεχνικούς μας να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό θα καθυστερήσει την παράδοση του έργου? Λογικά θα την καθυστερήσει, αλλά θα έχουμε απάντηση μέσα στο πρώτο 15ο του Ιουνίου, ακριβώς για να ξέρουμε τι κάνουμε. Στην ίδια περιοδία, εκτός από τον πολύ σημαντικό ναό που είναι μνημείο στο Μεθύδριο και που ολοκληρώνεται, επισκέφθηκα και 2 κέντρα υγείας, στην Δημητσάνα και στα Τρόπαια. Εκεί έχει ξεκινήσει ένα έργο που περιλαμβάνει 3 κέντρα υγείας, Τροπαίων, Δημητσάνας και Λεωνιδίου. Προχωράνε ικανοποιητικά. Βεβαίως το καταλαβαίνετε, όπως και το κέντρο υγείας του Άστρους που ξεκινάει,
όταν δουλεύεις παράλληλα με την ιατρική λειτουργία, μπορεί να έχεις συγκεκριμένες καθυστερήσεις. Πάντως είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για σημαντικά κέντρα υγείας που και όποια άλλα θέματα ανακύψουν, τα συζητήσαμε και με τους γιατρούς, θα κοιτάξουμε να τα λύσουμε στα πλαίσια των συγκεκριμένων έργων.